Καθυστερημένα και ελλιπή χαρακτηρίζει τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση η βουλευτής Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη, καλώντας τον Πρωθυπουργό να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της μετάλλαξης όμικρον του κορονοϊού. Ήδη η αξιωματική αντιπολίτευση έχει καταθέσει σειρά μέτρων, κατηγορώντας την κυβέρνηση για χρονοκαθυστέρηση και επισημένοντας χαρακτηριστικά πως η πανδημία δεν περιμένει να περάσουν οι γιορτές. Στη δέσμη μέτρων που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε η κυρία Τζούφη, σημειώνοντας πως απαιτείται επίταξη των ιδιωτικών κλινικών αλλά και η αξιοποίηση των στρατιωτικών νοσοκομείων, υποχρεωτικά rapid test με αποζημίωση από το δημόσιο για όλους, αλλά και ενίσχυση του ΕΣΥ και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Κοιτάξτε, καταρχήν τα μέτρα αυτά ήρθαν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, όπως ξέρετε. Και επίσης είναι ελλειπή. Ακούμε μέτρα που θα εξαγγελθούν μετά τις 3 του Γενάρη. Καταλαβαίνει κανείς ότι η πανδημία, όταν διασπαρεί στην κοινωνία, δεν περιμένει την καινούργια χρονιά. Ήδη από χθες καταθέσαμε τις προτάσεις μας για πολλωστή φορά. Είχαμε πει ότι ένα κρίσιμο θέμα είναι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αναφερθήκαμε σε 800 γιατρούς που περιμένουν και που θα μπορούσαν να διοριστούν την επόμενη μέρα. Θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 2 χρόνια. Μιλήσαμε για επίταξη των ιδιωτικών κλινών ΜΕΘ για τον COVID και των στρατιωτικών νοσοκομείων. Έχει γίνει στην Γαλλία από τον Μακρόν. Είναι η άμεση αντιμετώπιση αν χρειαστούμε κλίνες εντατικής θεραπείας. Έχουμε μιλήσει για ειδικά μέτρα στα σχολεία. Εδώ και τώρα προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και να μην ισχύσουν οι συντμήσεις των τμήματων με 27 και 29 παιδιά. Οπωσδήποτε δωρεάν rapid test και όχι τεστ αυτοελέγχου για όλο τον κόσμο, εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, έτσι που να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει πιο συστηματικά την κατάσταση. Έχουμε μιλήσει για την ενεργοποίηση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με μια κάρτα παρακολούθησης των ασθενών που βρίσκονται στο σπίτι τους, διότι ακούμε ότι η μετάλλαξη όμικρον μπορεί να έχει ποιότερες εικόνες. Όμως η παρακολούθηση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Άρα ενεργοποίηση των κέντρων υγείας, των τόμι, με την παρουσία των γιατρών τους εκεί και όχι αποσπασμένων στα κεντρικά νοσοκομεία. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε πολλαπλώς καταθέσει και αυτές και άλλες προτάσεις. Χθες τις δώσαμε ξανά στο δημόσιο διάλογο. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία επανειλημμένα και αυτές τις προτάσεις έχει απορρίψει, αλλά και μια προσπάθεια να υπάρξει μια διακοινοβουλευτική συνένεση σε αυτή την κατεύθυνση. Όπως ξέρετε, έχουμε δει τους διάφορους κοινωνικούς φορείς. Αυτές οι προτάσεις είναι αποτέλεσμα της συζήτησης μαζί τους, με εμπειρογνώμονες που ουσιαστικά έχουν δουλέψει τα μέτρα αυτά και σε άλλες χώρες. Και βεβαίως αγωνιώντας για την επόμενη χρονιά, γιατί όλοι ξέρουμε ότι ήδη γνωρίζουν σύνορα, η μετάλλαξη είναι στον τόπο μας, ήδη μιλάνε για ορφανά κρούσματα, άρα υπάρχει μέσα στην κοινότητα και κατά συνέπεια είναι επίγουσα η ανάγκη ενδυνάμωσης, δεδομένου ότι έχουμε από τα υψηλότερα ποσοστά θνητότητας στην Ευρώπη. Η πανδημία βρέθηκε στο επίκεντρο και των ευχών που έδωσε η κυρία Τζούφη σε όλους τους πολίτες του νομού Ιωαννίνων εν ώψη των Χριστουγέννων, ενώ σημείωσε ότι το επόμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει τη μάχη δίπλα στην κοινωνία για αλλαγή πολιτικής. Την ημέρα αυτή, νομίζω, περιμένοντας τα Χριστούγεννα που είναι η γιορτή της ελπίδας, νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε όλοι την αλληλεγγύη μας, τη γενναιοδωρία μας, έτσι που να μπορέσει η μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου αυτές τις μέρες, κατά από δύσκολες συνθήκες, να περάσει αυτά τα Χριστούγεννα οικογενειακά, με προσοχή στις υγειονομικές συνθήκες, ευελπιστώντας ότι η επόμενη χρονιά, το 2022, θα είναι μια χρονιά που βεβαίως η πανδημία θα είναι μαζί μας, η ακρίβεια θα είναι μαζί μας, όπου πρέπει να δοθούν σημαντικές κοινωνικές μάχες για να υπάρξει μια αλλαγή πολιτική που θα ευνοεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ κοντά στην κοινωνία, μαζί με την κοινωνία, ενώνει δυνάμεις και διεκδικεί την αλλαγή της πορείας του τόπου. Γιατί θεωρούμε ότι τα πράγματα έχουν φτάσει με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε ένα οριακό επίπεδο. Τελειώνω ευχόμενη σε όλες τους συμπολίτες μας καλή χρονιά, με περισσότερες ελπίδες, σε ένα σκηνικό δύσκολο, αλλά με αγωνιστική διάθεση και ελπίδα για καλύτερες μέρες και θετικές ανατροπές.